Η σημερινή μας διάλεξη, που είναι η τρίτη και αφορά το MATLAB, θα γίνει σε περιβάλλον MATLAB έκδοση 2013α. Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε σε πραγματικούς αριθμούς. Στο MATLAB έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε μηγαδικούς αριθμούς της μορφής z ίσον α και β j, όπου το α είναι το πραγματικό μέρος και β το φανταστικό μέρος του μηγαδικού. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι τα i και j είναι καταχωρημένες σταθερές. Ας δώσουμε για παράδειγμα την εντολή τετραγωνική ρίζα του μείον 1. Θα μας βγάλει η Ι, γιατί είναι ο ορισμός φανταστικής μονάδας. Είναι η ρίζα του μείον 1. Μπορούμε να γράψουμε επίσης Ζ ίσον 3 συν 2 επί I. Θα μας βγάλει το 3 συν 2 I, αλλά μπορούμε να απαλείψουμε, να μην βάλουμε το επί. Το MATLAB το καταλαβαίνει. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε αντί για το i το j. Σε ένα μηγαδικό αριθμό της μορφής λοιπόν z ίσον α και β j, που είναι σε καρτεσιανή μορφή, μπορούμε να βρούμε το πραγματικό μέρος με τη συνάρτηση real z και το φανταστικό με τη συνάρτηση image z. Ας γράψουμε λοιπόν real z και προφανώς το πραγματικό μέρος είναι το 3, ενώ το φανταστικό μέρος του Z είναι το 2. Το μέτρο του μηγαδικού, το οποίο ισούται με την τετραγωνική ρίζα του α στο τετράγωνο και β στο τετράγωνο, υπολογίζεται με τη συνάρτηση ABS Z. Και εδώ είναι το 3,6065. Ενώ η φάση, το όρισμα του μηγαδικού, δίνεται από τις συναρτήσεις angle Z, και phase Z. Είναι ισοδύναμες συναρτήσεις του MATLAB. Το μέτρο προκύπτει σε RAD. Ο συζυγής τώρα μηγαδικός προκύπτει από τη συνάρτηση conch Z και είναι ο 3-2 J. Μπορούμε επίσης να μετατρέψουμε, όπως ξέρουμε, τα RAD σε μοίρες, αρκεί να γράψουμε angle Z επί 180 δια π, αν θέλουμε να έχουμε το όρισμα σε μοίρες. Είναι 33,6901 μοίρες. Εναλλακτικές μορφές μηγαδικού αριθμού είναι η εκθετική και η τριγωνομετρική μορφή. Η εκθετική μορφή είναι σε αυτή την περίπτωση αποδίδεται ο μηγαδικός ως α επί a στη γιώτ φ. Εδώ το α είναι το μέτρο του μηγαδικού και το φ είναι το τόξο βαπτωμένης του φανταστικού προς το πραγματικό μέρος του μηγαδικού. Για την δε τριγωνομετρική μορφή, σύμφωνα με τον τύπο του Euler, ισχύει ότι το a στη γιώτ φ είναι συνημήτωνο φ και γιώτ ημήτωνο φ. Έτσι, ο μηγαδικός, ο Z ίσον α και BI, μπορεί να γραφεί σαν Z ίσον α επί συνημήτωνο φ και Y ημήτωνο φ. Να δώσουμε τον προηγούμενο μηγαδικό σε εκθετική μορφή, αρκεί να γράψουμε α ίσον ABS του Z, να βρούμε δηλαδή το μέτρο του μηγαδικού, να βάλουμε σαν F τη φάση του μηγαδικού και να γράψουμε Z1 ίσον α επί E εις την F, E εις την ΙΦ, E εις την ΙΦ. Θα μας βγάλει βεβαίως τον ίδιο μηγαδικό, το 3 συν 2 Ι. Μπορούμε να κάνουμε και πράξεις με μηγαδικούς, όπως είναι η πρόσθεση, η αφαίρεση, ο πολλαπλασιασμός, διαίρεση, ύψος σε δύναμη, να φτιάξουμε διανύσματα γραμμή στήλη και πίνακα μηγαδικών. Να δώσουμε κάποια παραδείγματα. Ας ορίσουμε δύο μηγαδικούς, τον Z1, τον 1 και 2, και 2 Ι, και τον Z2, τον 2 και Ι. Αν θέλουμε το άθροισμά τους, αρκεί να γράψουμε Z1 συν Z2. Αν θέλουμε το πηλίκο τους, αρκεί να γράψουμε Z1 διά Z2.
Μπορούμε να υψώσουμε τον Z1 ή στο τετράγωνο. Μπορούμε να φτιάξουμε διάνυσμα γραμμής. Διάνυσμα στήλης. Αλλά και πίνακα μυγαδικών. Μπορούμε και να σχεδιάσουμε τους μυγαδικούς αριθμούς. Υπενθυμίζετε ότι όταν δώσουμε την εντολή για σχεδίαση ενός μυγαδικού αριθμού, τότε ο μυγαδικός σχεδιάζεται στο μυγαδικό επίπεδο. Και στο μεν οριζόντιο άξονα απεικονίζεται το πραγματικό μέρος του μυγαδικού, ενώ στον κάθετο άξονα το φανταστικό μέρος. Ας θεωρήσουμε λοιπόν το μυγαδικό σε μορφή καρτεσιανή, α και β, ι, τότε με την εντολή plot του ζήτα, θα σχεδιαστεί μία κουκίδα στο σημείο με συντεταγμένες ΑΒ. Αν θέλουμε να έχουμε καλύτερη ορατότητα του σημείου που είναι ο μυγαδικός, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το αστεράκι, δηλαδή να σχεδιάσουμε τον αριθμό με ένα αστεράκι. Να δώσουμε κάποια παραδείγματα. Ας πάρουμε το μυγαδικό τον Z1, εδώ. Άμα γράψουμε plot θα πάρουμε τον Z1 με ένα αστεράκι. Μπορούμε να βάλουμε και ένα σταυρό στη θέση του αστεριού. Επίσης, μπορούμε να σχεδιάσουμε και διάρρισμα μυγαδικών αριθμών. Αν τώρα χρησιμοποιήσουμε την απλή σύνταξη της plot, δηλαδή βάλουμε plot Z, τα σημεία θα ενωθούν μεταξύ τους με μία γραμμή. Να δώσουμε μερικά παραδείγματα. Το Z1 το έχουμε. Το Z2 το έχουμε δημιουργήσει. Ας βάλουμε και άλλους δύο μυγαδικούς, το Z3 ομοίων 1 και 2 Y και ο Z4 να είναι ο μείον 1 μείον Y. Κατασκευάζουμε με την παράθεση το διάνυσμα των μυγαδικών αριθμών, Z λοιπόν ίσον Z1, Z2, Z3, Z4 και άμα γράψουμε plot Ζήτα. Θα σχεδιάσουμε το διάνυσμα των μυγαδικών αριθμών με αστεράκια στο μυγαδικό επίπεδο. Για να το δούμε αυτό, πάμε στο plot και βλέπουμε αυτά τα 4 αστεράκια των 4 μυγαδικών. Άμα σχεδιάσουμε την άμα γράψουμε και το plot ζήτα, να δούμε τι θα γίνει. Βλέπετε ότι παίρνουμε ενώνει με ευθείες γραμμές τα σημεία μεταξύ τους. Είπαμε πριν ότι ένας μυγαδικός γράφεται σε μορφή εκθετική, σαν α επί ε στη γιώτ φι, και μία κατάλληλη συνάρτηση για γραφική απεικόνιση της συγκεκριμένης μορφής είναι η κόμπας ζήτα. Η κόμπας συνάρτηση απεικονίζει το ζήτα σαν ένα διάνυσμα μέτρου α και γωνίας φι. Ας πάρουμε το μυγαδικό Z1, να τον δούμε. Ας δούμε το όρισμά του, το μέτρο του και τη φάση του σε μοίρες. Προκειμένου να τον σχεδιάσουμε. Άμα γράψουμε τώρα κόμπας Z, ναι, έβαλα κόμπαξ ζήτα και ήταν το ζήτα το διάλειμμα των μυγαδικών. Θα βάλω κόμπαξ ζήτα 1 και εδώ φαίνεται, να το δούμε κόμπαξ ζήτα 1. Λάθος. Πρώτα πρέπει να αλλάξω. Βρήκαμε το μέτρο του ζήτα 1, να βρούμε και τη φάση του ζήτα 1. Αυτό. Η φάση είναι 63,4349 μοίρες. Οπότε τώρα βάζουμε κόμπας Z1 και θα δούμε την απεικόνιση του μυγαδικού σαν διάνυσμα. Πράγματι έχει μέτρο 2,4349
23 περίπου και όρισμα 63,4 μοίρες περίπου. Να μιλήσουμε τώρα για τα αρχεία M-Files. Μέχρι στιγμής δουλεύαμε στη γραμμή εντολών του MATLAB. Κάθε φορά που δίναμε μια εντολή, αυτή εκτελούταν εκείνη τη στιγμή και μετά προχωράγαμε στην επόμενη. Όταν τώρα κλείναμε το πρόγραμμα, ό,τι είχαμε κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή χανόταν. Εκτός βέβαια αν είχαμε εκτελέσει κάποιες ειδικές λειτουργίες. Το MATLAB διαθέτει ένα επεξεργαστή κειμένου, ένα editor, στον οποίο μπορούμε να γράφουμε τις εντολές που θέλουμε, να το σώζουμε και στη συνέχεια να το εκτελούμε. Τα αρχεία αυτά λέγονται M-Files και έχουν κατάληξη .m. Για να γράψουμε ένα αρχείο, ένα καινούριο M-File, αρκεί από εδώ να πούμε New Script, οπότε ανοίγει ο editor. Τα M-Files πρέπει να σώζονται στον ενεργό φάκελο. Εγώ έχω δημιουργήσει ένα φάκελο Work σε κάποια περιοχή στον υπολογιστή μου και εκεί έχω σώσει τα αρχεία που έχω δημιουργήσει για αυτή τη διάλεξη. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο σε κάποιο άλλο φάκελο, θα πρέπει να τον προσθέσετε σαν ενεργό από το μενού File Set Path. Τα M-Files λοιπόν διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στα Scripts και στα Functions. Τα Scripts είναι αρχεία κειμένου, τα οποία περιέχουν εντολές του MATLAB. Το όνομά τους πρέπει να έχει επέκταση .m, το οποίο βέβαια δεν πρέπει να είναι όνομα εντολής ή άλλου αρχείου. Τα scripts εκτελούνται είτε μέσω του παραθυρικού περιβάλλοντος του editor του MATLAB, είτε από τη γραμμή εντολών, αρκεί να πληκτρολογήσουμε το όνομά τους, χωρίς την κατάληξη M, και πατώντας Enter. Αν καλέσουμε το script, εκτελούνται όλες οι εντολές που περιέχει. Είναι δε κατάλληλα για την επίλυση προβλημάτων που απαιτούν μεγάλο αριθμό εντολών. Να δώσουμε ένα παράδειγμα δημιουργίας ενός script. Έστω ότι θέλουμε να γράψουμε ένα πρόγραμμα, το οποίο θα σχεδιάζει τη συνάρτηση F2T ίσον T επί συνημήτων ο 2 επί T, όταν το T είναι μεταξύ μείον 5 και 5. Ανοίγουμε λοιπόν ένα νέο M-file και θα γράψουμε τις εντολές που θέλουμε μέσα στο M-file. Θα προσέξετε ότι όπως γράφουμε τις εντολές δεν εκτελείται τίποτα. Για να δείξουμε λοιπόν, το T είναι πάμε από μείον 5 μέχρι 5, η F του T είναι, η F λοιπόν είναι T, επί συνημήτωνο 2 επί T. Το επί δεν το έγραψα, 2 επί T. Να βάλουμε και την plot, γιατί αυτό θέλουμε να κάνουμε, να σχεδιάσουμε τη συνάρτηση. Λέμε λοιπόν T,F. Έχουμε τελειώσει το αρχείο, πρέπει να το σώσουμε. Έχω φτιάξει ένα φάκελο που τον έχω πει ενεργό στο Work. Ας το σώσουμε σαν πρώτο τεστ. Πρώτο τεστ. Τα αποθηκεύουμε. Κλείνουμε το αρχείο αυτό και αν το τρέξουμε, πατήσουμε Enter, θα έχει σχεδιαστεί η συνάρτηση F2T όπως θα δούμε εδώ. Το αρχείο λοιπόν πρώτο test.m έχει αποθηκευτεί και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να το εκτελέσουμε. Το θετικό των scripts είναι ότι είναι πολύ απλά. Στην ουσία είναι σαν να γράφουμε στη γραμμή εντολών, με τη διαφορά ότι το πρόγραμμα αποθηκεύεται και οι εντολές εκτελούνται όλες μαζί. Το μειονέκτημα είναι ότι το συγκεκριμένο script θα σχεδιάζει πάντα τη συνάρτηση F2T για χρόνο από μείον 5 μέχρι 5, δηλαδή δεν έχουν μεγάλη ευελιξία. Την ευελιξία αυτή έρχονται να προσθέσουν τα αρχεία συναρτήσεων ή functions. Οι functions λοιπόν αποτελούν και αυτές M-files, δηλαδή έχουν κατάληξη .m και πρέπει να αποθηκεύονται στον ενεργό φάκελο. Η διαφορά των functions σε σχέση με τα scripts
είναι ότι οι functions παίρνουν εισόδους και επιστρέφουν εξόδους. Μία function ξεκινάει πάντα στην πρώτη γραμμή του editor με την ως εξής. Function, μέσα σε αγγείλες θα βάλουμε τις εξόδους που επιστρέφει function, ίσον, ένα όνομα που θα δώσουμε και μέσα σε παρενθέσεις θα βάλουμε τις εισόδους που δέχεται. Στη συνέχεια μπορούμε να γράψουμε το κύριος μέρος της function. Για να την τρέξουμε θα πρέπει να τη σώσουμε. Βέβαια πρέπει να προσέξουμε ότι το όνομα με το οποίο θα σώσουμε τη function πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που έχουμε χρησιμοποιήσει σαν όνομα στην πρώτη γραμμή. Τώρα, σε αντίθεση με τα scripts, μία function τρέχει μόνο από τη γραμμή εντολών, αρκεί να γράψουμε το όνομά της και να δώσουμε τα κατάλληλα ορίσματα. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα, να γράψουμε μία function η οποία να παίρνει σαν όρισμα δύο πίνακες και να επιστρέφει το άθροισμα και το γινόμενό τους. Ξεκινάμε λοιπόν. Λέμε new script. Και ξεκινάμε να γράψουμε την πρώτη γραμμή που λέμε function. Μέσα σε αγγείλες, άθροισμα γινόμενο. Να δώσουμε το όνομα της function, το λέμε πράξεις. Εντός παρενθέσεως να βάλουμε α, β που είναι οι δύο πίνακες α και β. Τώρα θα γράψουμε, αν θέλουμε, να γράψουμε κάποια σχόλια για το τι κάνει αυτή η function και λέμε δημιουργία function. Αν θέλουμε δηλαδή να θυμηθούμε τι κάνει μία function την οποία φτιάξαμε. Γράφουμε τον κώδικά μας, άθροισμα ίσον, α συν β, και γινόμενο ίσον α επί β. Να σώσουμε την function αυτή με το όνομα πράξης. Το έχω δημιουργήσει εκ νέου, αλλά θα το δούμε. Υπάρχει ήδη, ας το αντικαταστήσουμε εμείς. Ας κλείσουμε αυτό και πρέπει να το τρέξουμε. Άμα γράψουμε σκέτο πράξεις, κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα. Γράφουμε πράξεις και μας βγάζει μήνυμα λάθος. Γιατί μας βγάζει μήνυμα λάθος, γιατί καταρχάς δεν έχουμε ορίσει τους πίνακες α και β. Ας δώσουμε το πίνακα α, έτσι, ένα τυχαίο πίνακα 2x2. Ας δώσουμε και το πίνακα β. Και τώρα, άμα πούμε πράξεις α, β, κοιτάξτε τι θα γίνει. Ναι, δεν έγραψε καλά το πράξεις. Θα μας βγάλει μόνο το πρώτο αποτέλεσμα, δηλαδή μόνο την πρόσθεση, το οποίο είναι αποθηκευμένο στην ANS. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν έχουμε ορίσει εξόδους. Για να δούμε και την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό των πινάκων, πρέπει να γράψουμε την εξής εντολή. Πρόσθεση. Πολλαπλασιασμός, ίσον, πράξεις, α,β. Εδώ λοιπόν θα πάρουμε και τα δύο αποτελέσματα. Άμα θέλουμε να δούμε, όπως είπαμε προηγουμένως, τι περιέχει το function πράξης, αρκεί να γράψουμε help πράξης. Και θα δούμε ότι έχουμε βάλει σαν σχόλιο. Είχαμε βάλει, με συγχωρείτε, δημιουργία function. Αν θέλουμε να ανοίξουμε τη function να αλλάξουμε κάτι, αρκεί να γράψουμε open πράξης και ανοίγουμε το function πράξης. Να δούμε τώρα τις εντολές εισόδου και εξόδου στην οθόνη. Για να εισάγουμε δεδομένα, χρησιμοποιούμε την εντολή input. Η σύνταξή της είναι α ίσον input και εντός εισαγωγικών και σε παρένθεση μέσα κάποιο κείμενο. Όταν εκτελεστεί αυτή η εντολή, εμφανίζει στην οθόνη το κείμενο μέσα στα εισαγωγικά και αναμένει τιμή από το πληκτρολόγιο, την οποία αποδίδει στη μεταβλητή α.
αν θέλουμε να, να επιστραφεί string σαν έξοδο, μετά από το κείμενο βάζουμε εντός εισαγωγικών το γράμμα S. Η εντολή εξόδου στην οθόνη είναι η DISP. Αν γράψουμε λοιπόν DISP α, τότε η τιμή της μεταβλητής α εμφανίζεται στην οθόνη μας. Αν γράψουμε DISP κείμενο εντός εισαγωγικών, εμφανίζει στην οθόνη μας το κείμενο μέσα εισαγωγικά. Αν θέλουμε τώρα τη τιμή μιας μεταβλητής να τη μετατρέψουμε σε κείμενο, αρκεί να γράψουμε την εντολή NUM to STR και εντός παρενθέσεως τη μεταβλητή που θέλουμε να μετατρέψουμε. Αν τώρα αντί της DISP βάλουμε την εντολή DISPLAY, έχει, και αυτή είναι μια εντολή την οποία εμφανίζει στην οθόνη την μεταβλητή, αλλά και το όνομά της. Δηλαδή θα βγάλει α ίσον κάποια τιμή. Να δούμε τώρα μερικά παραδείγματα. Α ίσον input δώσε αριθμό. Ναι, δεν τη γράψαμε καλά. Είδατε τα συντακτικά λάθη που βγάζει. Δεν έχουμε βάλει τα εισαγωγικά μας σωστά. Περιμένει κάποιο αριθμό, του δίνουμε ένα αριθμό και θα μας βγάλει ότι το α είναι 67,8. Ας το γράψουμε ξανά και ας βάλουμε εδώ σε πίνακα. Θα μας βγάλει τις λέξεις εδώ σε πίνακα. Του βάζουμε λοιπόν εμείς εντός σε αγγείλες μέσα ένα πίνακα 2x2. Πατάμε το Enter και μας βγάζει ότι το α είναι ο πίνακας 1, 2, 3, 4 που βλέπουμε στην οθόνη μας. Άμα θέλουμε τώρα να συντάξουμε την input έτσι ώστε στη μεταβλητή B να κατηγορηθεί ένα κείμενο, αρκεί να γράψουμε B ίσον input. Εντός αγωγικό κείμενο. Και όπως είπαμε, σε εισαγωγικά μέσα το S. Και μας ρωτάει κείμενο, του λέμε εμείς καλημέρα και θα μας βγάλει το καλημέρα, το Bason καλημέρα. Να συνεχίσουμε, να μιλήσουμε τώρα για τους λογικούς τελεστές. Γενικά, μία λογική είναι μία έκφραση, η οποία παίρνει τη τιμή true 1 ή false 0. Μία τέτοια έκφραση πρώτα απ' όλα μπορεί να είναι μια απλή λογική συνθήκη. Οι κυριότεροι τελεστές σύγκρισης που θα χρησιμοποιήσουμε για να μιλήσουμε για δομές ελέγχου και δομές επανάληψης είναι το ίσο, το μεγαλύτερο, το μικρότερο, το διάφορο, μεγαλύτερο ίσο, μικρότερο ίσον. Επίσης, μια λογική έκφραση μπορεί να είναι ένας λογικός έλεγχος και μερικοί από τους λογικούς ελέγχους που μπορούμε να κάνουμε με το MATLAB είναι αληθής, ο οποίος επιστρέφει ένα, για παράδειγμα, αν δύο πίνακες είναι ίσοι. Υπάρχει η εντολή is equal. Αν ένας πίνακας δεν έχει στοιχεία, υπάρχει η εντολή is empty και ούτω καθεξής. Υπάρχουν και λογικοί τελεστές, όπως είναι ο λογικός τελεστής end, ο or, ο not, ο xor. Επίσης, υπάρχει εντολή όλου του MATLAB που είναι αληθής αν η συνθήκη ισχύει για όλα τα στοιχεία ενός πίνακα. Η any, που είναι αληθής αν η συνθήκη ισχύει για κάποια από τα στοιχεία ενός πίνακα. Συνήθως, ο έλεγχος γίνεται σε σχέση με το 0. Δηλαδή, ας θεωρήσουμε ένα διάνυσμα α, άμα γράψουμε όλα α, η εντολή αυτή ελέγχει, άλλον όλα τα στοιχεία του α είναι 0. Να δούμε τώρα, να μιλήσουμε για τις δομές ελέγχου και τις δομές επανάληψης, όπως είπαμε πριν. Αυτές είναι οι if, else, else if, οι switch, case, otherwise, οι for, οι while, οι break, continue και return. Θα τις δούμε τώρα μία-μία με αντίστοιχα παραδείγματα. Όταν λοιπόν θέλουμε να συντάξουμε τη δομή ελέγχου if, πρέπει να κάνουμε το εξής. Να πούμε if συνθήκη 1, να γράψουμε εντολές, else if συνθήκη 2, τις εντολές, else εντολές και να τελειώσουμε. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Έχω δημιουργήσει ένα αρχείο που λέγεται βαθμός. Λέμε open βαθμός. Είναι το αρχείο που βλέπετε. Εδώ λοιπόν, όταν το τρέξουμε, θα ζητήσει ένα βαθμό. Αν ο βαθμός είναι μεταξύ 0 και 5, θα βγει στην οθόνη
ότι ο φοιτητής έχει αποτύχει, ενώ μεταξύ 5 και 10 έχει επιτύχει. Αν δώσουμε άλλο αριθμό, όχι μεταξύ 0 και 10, θα μας βγάλει τη φράση choose again. Να το τρέξουμε αυτό. Μας ζητάει ένα βαθμό, ας του βάλουμε 8, θα μας βγάλει pass. Αν το ξανατρέξουμε και του δώσουμε 15, επειδή είναι λάθος, θα μας βγάλει choose again. Η δομή ελέγχου switch τώρα. Αυτή αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο της δομής if, όταν αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων. Πώς συντάσσεται η switch? Switch μία μεταβλητή, case τιμή 1, case τιμή 2, τιμή 3 και ούτω καθεξής, otherwise end. Ενδιάμεσα από τις case και την otherwise και τις end υπάρχουν εντολές. Τώρα η δομή switch έχει το αρνητικό ότι ελέγχει μόνο ισότητες, ενώ η δομή if ελέγχει και ανισότητες. Να δούμε ένα παράδειγμα με την switch. Έχω δημιουργήσει ένα m-file που το έχω ονομάσει βαθμός 1. Εδώ βλέπουμε ότι περιμένει κάποιο βαθμό. Στην περίπτωση που είναι, που είναι 1, 2, 3 ή 4 μας βγάζει αποτυχία. Αν είναι 5, 6, 7, 8, 9 και 10 μας βγάζει επιτυχής. Αν έχουμε δώσει κάποιο αριθμό εκτός αυτών που βλέπετε, μας βγάζει choose again. Να το δούμε λοιπόν. Αν το βάλουμε 4, θα μας βγάζει fail. Αν το βάλουμε 8, θα μας βγάλει pass. Η εντολή break τώρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με τη switch. Να δώσουμε ένα παράδειγμα της break τώρα, της εντολής break. Να θυμηθώ ποιο παράδειγμα έχω βάλει για την break. Μάλλον πριν πω την break, ας πω τη for. Η εντολή for χρησιμοποιείται για ένα συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων, μιας ή παραπάνω εντολών. Και πώς συντάσσεται, for, μετρητής ίσον κάποιο διάνυσμα, end. Και μεταξύ αυτών γράφουμε τις εντολές μας. Έχω δημιουργήσει το αρχείο test1. Αν το ανοίξουμε. Εδώ λοιπόν θέλουμε να στην έξοδο να έχουμε τη τιμή που έχει το B όταν τελειώσει το loop αυτό. Προφανώς θα μας βγάλει το 1, 4, 9, 16, 25 που είναι τα τετράγωνα του i που παίρνει τη μέση από 1 μέχρι 5. Να τρέξουμε λοιπόν αυτό το mfile. Τεστένα γιατί το έκανε λάθος, για να κάνουμε open το τεστένα. Δεν είναι λάθος. Ωραία, για να το ξαναδούμε. Ας καθαρίσουμε όλες τις μεταβλητές. Ωραία. Ας γράψουμε ξανά test1. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνει αυτό. Να το ξαναπούμε open. Open test1. Του δίνουμε το i από 1 μέχρι 5, το bi i στο τετράγωνο, display b. Για να δούμε τι δουλεύει. Μπορώ να καταλάβω το λάθος που έχει. Μάλιστα. Κάτι συμβαίνει. Ας ξαναγράψουμε τον κώδικα. Στο γράψουμε λοιπόν. For i, for i ίσον 1 του 5. Να δούμε τι δουλεύει. Bi ίσον i στο τετράγωνο. I στο τετράγωνο, end,
πάλι μας βγάζει το ίδιο. Πράγματι δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, για να δούμε. Κάποιο conflict γίνεται τώρα. Έχουμε κάνει clear commands. Ας καθαρίσουμε το command window. Ας καθαρίσουμε πάλι το commands. Όχι το command window. Ας καθαρίσουμε τώρα το workspace. Ωραία. Να ξανατρέξουμε το test 1. Επιμένω. Να το. Είχε γίνει, όπως σας είχα πει, ένα conflict. Όταν καθαρίσαμε από τις εντολές τις προηγούμενες, μας έβγαλε το αποτέλεσμα του τεστ 1. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση που προκάλεσα. Ας συνεχίσουμε με την εντολή while. Η εντολή while χρησιμοποιείται για καθόριστο αριθμό επαναλήψεων μιας ή παραπάνω εντολών. Και πώς συντάσσεται η δομή επανάληψης while. While κάποια συνθήκη, end. Μεταξύ αυτών γράφουμε τις εντολές μας. Έχω δημιουργήσει ένα αρχείο open while 1. Βλέπετε, δεν το σώζω σαν while, γιατί δεν είναι επιτρεπτό. Το σώζω σαν while 1. Να δούμε το αρχείο αυτό. Εδώ λοιπόν η δομή επανάληψης while θα βγάλει θετικό για loop, αρνητικό για έξοδο. Θα του δώσουμε ένα αριθμό. Θα βγάλει λοιπόν αυτά που είπαμε προηγουμένως. Και η δομή για να τελειώσει πρέπει να δώσουμε στην α ένα αρνητικό αριθμό στη συνάρτηση input. Για να το τρέξουμε. Να δώσουμε ένα αριθμό. Να το ξαναβγάλει, να δώσουμε ένα αριθμό. Σταματάει η δομή. Να δούμε τώρα, όπως είπαμε πριν, την εντολή break. Αυτή χρησιμοποιείται για να τερματίσει μια δομή επανάληψης for a while, πριν αυτή ολοκληρωθεί. Να δώσουμε ένα παράδειγμα της εντολής break. Έχω δημιουργήσει ένα mfile. Το έχω ονομάσει break 1. Ας το κάνουμε open. Εδώ λοιπόν, όταν το τρέξουμε, θα μας ζητήσει ένα βαθμό. Προσέξτε με την εντολή while 1, έχουμε άπειρο loop. Και να προσέξετε τα σημεία όπου μπαίνει το break, έτσι ώστε να τερματιστεί το loop, η επανάληψη. Για να τρέξουμε αυτό. Break 1. Να του δώσουμε ένα βαθμό 11. Είναι λάθος, θα βγάλει choose again. Να του δώσουμε το βαθμό μείον 6, θα βγάλει πάλι, βεβαίως, choose again, να του δώσουμε το βαθμό 7. Μα θα βγάλει pass. Να συνεχίσουμε με την εντολή continue, η οποία τερματίζει ένα μόνο βήμα μιας δομής επανάληψης, for a while, και περνά τον έλεγχο στο επόμενο βήμα. Να δούμε ένα παράδειγμα με την continue. Έχω δημιουργήσει την continue 1, αν τη δούμε. Εδώ, τι θα πάρουμε στην οθόνη μας όταν τρέξει αυτή η εντολή. Θα εκτελεστεί η ανάθεση της τιμής στο β για όλα τα i, εκτός από i ίσον 3, όπου θα βγάλει 0. Για να το δούμε αυτό. Το βλέπουμε αυτό, έτσι. Για να δούμε, να το τρέξουμε. Ναι, δεν το έγραψα σωστά. Όπως σας είπα, στο ISON 3, επειδή είχαμε βάλει το if ISON ISON 3 continue, έβγαλε 0. Και υπάρχει και εντολή return, η return, η οποία χρησιμοποιείται με functions μόνο, και αν την καλέσουμε, αυτή η εντολή οδηγεί στον τερματισμό της συνάρτησης. Για να δούμε το αρχείο που έχω δημιουργήσει σχετικά με τη return. Αυτό. Εδώ θέλω να πάρω τον αντίστροφο ενός πίνακα.
Εάν δώσουμε ένα πίνακα ο οποίος η ορίζουσά του είναι 0, τότε θα βγάλει μία αντιστρέψιμος. Η εντολή return, λοιπόν, τερματίζει τη συνάρτηση detena που έχω ονομάσει, εάν ο πίνακας έχει μηδενική ορίζουσα. Για να τον τρέξουμε αυτή. Ας δώσουμε, λοιπόν, για παράδειγμα, b ίσον return, return 1. Να δώσουμε ένα πίνακα. Ας δώσουμε ένα πίνακα που έχει ορίζουσα 0. Η ορίζουσά του είναι 0 και θα βγει το not a number. Μην ξεχάσουμε σε αυτή την ενότητα να πούμε ότι η εντολή, ότι τα πλήκτρα control say και control break είναι πολύ χρήσιμα, γιατί με αυτά τερματίζουμε άμεσα οποιαδήποτε εντολή εκτελείται εκείνη τη στιγμή. Κλείνοντας την ενότητα του προγραμματισμού, θέλουμε να αναφέρουμε ότι οι επαναληπτικές διαδικασίες είναι ακριβές υπολογιστικά και πρέπει να αποφεύγονται. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές μπορούμε για την ίδια εργασία να χρησιμοποιούμε πίνακες. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Να δώσουμε, ας πούμε, φοράει ίσον 1 του 10, αλφα i, ίσον i στο τετράγωνο. End. Και ας γράψουμε α. Θα μας βγάλει τα τετράγωνα από 1 μέχρι 10. Αυτή είναι η υλοποίηση με loop. Μπορούμε να το κάνουμε πολύ πιο εύκολα, η υλοποίηση με πίνακες. Δηλαδή, να γράψουμε i ίσον 1 μέχρι 10 και α ίσον i στο τετράγωνο. Προσέξτε πώς θα γράψουμε το i στο τετράγωνο τώρα. Τα έχουμε πει αυτά στην πρώτη διάλεξη. Οπότε, απαντήσουμε το enter, θα βγει το ίδιο αποτέλεσμα.